Εχθές μόλις επέστρεψα από την Αθήνα, ενημερώθηκα ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το σχεδιασμό που έχουμε για τα δύο νοσοκομεία, της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας, που όπως ξέρετε αποτελούν ένα ενιαίο νοσοκομείο στην διοίκηση και στην συλλειτουργία τους. Και αμέσως επισκέφθηκα τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Παύλου, και προκαλέσαμε μία σύσκεψη αργά το βράδυ, η οποία κράτησε μέχρι και τις 11.30-12 ώρα. Ενημερώθηκα και από τους γιατρούς, αλλά και από τη διοίκηση, γιατί αυτός ο σχεδιασμός. Και μου είπανε το εξής. Δεν κλείνει η μυευτική της Κοζάνης, απλά δεν θα εφημερεύει η μυευτική. Θα λειτουργεί κανονικά μέχρι το μεσημέρι, αλλά σε εφημερία θα είναι προσωρινά μέχρι τέλος του μήνα η μυευτική του Μποδοσακίου. Γιατί εκεί υπάρχει η δυνατότητα της παιδιατρικής, που αντιλαμβάνεστε ότι η μυευτική με την παιδιατρική είναι δύο κλινικές που πρέπει να συνυπάρχουν για να επιτελούν το έργο τους. Σε συζήτηση που υπήρξε, η πρόταση αυτή που υπήρξε από μεριά της διοίκησης μερικώς μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρά τα αυτό όμως εγώ ζήτησα να δώσουμε λύσεις στο να υπάρξει η λειτουργία και της μυευτικής κλινικής της Κοζάνης. Ζήτησα την συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και ο Ιατρικός Σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα, ήταν παρόν ο πρόεδρος στη σύσκεψη, έτσι ώστε γιατροί με τη δυνατότητα που δίδεται πλέον ως επισκέπτες στα νοσοκομεία, να κρατήσουν ανοιχτή, σε εφημερία πάντα μιλάμε, για εφημερία μιλάμε έτσι, και την μυευτική κλινική της Κοζάνης. Είναι ένα θέμα από το οποίο από το πρωί ασχολούμαστε. Έχω δώσει εντολή στον κύριο Γιαννακίδη, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, στη συνεργασία και με τη διοίκηση αλλά και με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, μέχρι και το απόγευμα να δώσουμε λύση. Ήδη υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ένα-δύο γιατρούς που πραγματικά θα εξυπηρετήσουν την εφημερία. Η οποία, όταν λέμε εφημερία, μπορεί να είναι, αν χρειαστεί, και μέσα στο νοσοκομείο, αλλά μπορεί να είναι και σε ετοιμότητα που οι γιατροί ξέρουν είναι από το σπίτι, αν χρειαστεί κάτι. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι η μυευτική κλινική του Μαμάτσου Νοσοκομείου έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αρκεί να σας πω, ας πούμε, από στοιχεία που ζήτησα να με δοθούν, γιατί πρέπει αυτό που έλεγα και φώναζα, ότι πρέπει να πάμε σε έναν επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της περιφέρειας. Θέμα το οποίο το κουβεντιάσαμε και με τον Υπουργό, τον κύριο Βουρή, και συγκρουστήκαμε στην Αθήνα. Τοποθέτηση την οποία την έκανα και στη Φλόρνα για το νοσοκομείο, θα θυμάται ο Στέφανος της Φλόρνας, που είπαμε: δώστε τα νοσοκομεία να τα λειτουργήσουμε εμείς. Ως προέβλεπε αρχικός ο Καλλικράτης, είπαμε ότι θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και υπάρχουν τα στατιστικά δεδομένα, το πώς κινείται ο πληθυσμός και από πού μπορεί να εξυπηρετηθεί. Η μυευτική κλινική της Κοζάνης, κατά μέσο όρο, δίνει δύο γεννήσεις το μήνα. Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του, που πρέπει εμείς να τις αναζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν αίτια εδώ. Μία κλινική, η οποία σας ενημερώνω, έχει μια υποδομή την οποία θα τη ζήλευαν μεγάλα μυευτήρια της χώρας και δεν ξέρω αν κάτι διαθέτουν. Για τα νεογνά, και σας παρακαλώ, παιδιά, έτσι να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε μια φοβερή υποδομή που υπάρχει και είναι όλα κλειστά μέσα στα νάιλο. Έτσι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ορίστε. Ναι. Ναι, και δεν μπορεί και να τη λειτουργήσει, γιατί χρειάζεται και προσωπικό, έτσι. Yeah. Δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό και γίνεται αυτό. Θα φύγουν τώρα οι δύο μυευτήρες να κάνουν εφημερία στην Πτολεμαίδα. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός της διοίκησης, γιατί πρέπει να συλλειτουργήσει με την παιδεία. Ουσιαστικά, εμείς τώρα θα πάμε στην αναζήτηση δύο γιατρών. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τη μυευτική της Κοζάνης σε λειτουργία, για εφημερία μιλάμε, έτσι. Όχι ότι θα κλείσει. Δεν κλείνει. Η λειτουργία θα είναι η μυευτική. Δεν θα κλείσει. Ναι, για δύο γιατρούς, ναι, ναι. Η ενημέρωση που έχω μέχρι και πριν από μία ώρα. Ελπίζω ότι μέχρι το απόγευμα το δώσουμε λύση. Μιλάμε πάντα για εφημερία. Έχω να κάνουμε το εξής, ότι ήδη από εχθές ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το θέμα των εφημεριών στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο και στο Ποδοσάκιο. Το θέμα των εφημεριών όσον αφορά το θέμα το μυευτικό γυναικολογικό, διότι στο Ποδοσάκιο ένας συνάδελφος, γυναικολόγος, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Από την πρώτη στιγμή τρέξαμε, πήγαμε στο νοσοκομείο, στο Μαμάτσιο, μιλήσαμε με τον διοικητή, τον κύριο Παύλου, και βεβαίως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Τσεβικίδης, ο Χαράλαμπος, ο αντιπρόεδρος των γιατρών νοσοκομιακών, ο Άγγελος Αγγελόπουλος, φυσικά ο περιφερειάρχης, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ήμασταν μέχρι αργά το βράδυ, όλη τη νύχτα σχεδόν. Βρήκαμε μία λύση η οποία είναι η καλύτερη δυνατή να μπορούν να λειτουργούν όλες οι κλινικές. Και ως γνωστό, επειδή ενδιαφερόμαστε για την παροχή υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, όλες οι κλινικές θέλουμε να λειτουργούν φυσικά όσο γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι μια προσωρινή λύση με έναν ιδιώτη γιατρό, γυναικολόγο,
όπου θα πάει στον Ποδοσάκιο να καλύψει εφημερίες από Δευτέρα, έτσι ώστε μέχρι τις 31 πρώτου να μην έχουμε πρόβλημα στο θέμα των εφημεριών. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα είναι πάντα πολιτικό και βεβαίως έχει να κάνει και με το οικονομικό. Αυτές οι λύσεις πιστεύω μετά τις εκλογές να έχουμε τη δυνατότητα να τις επιλύουμε και ως περιφέρεια άμεσα. Όπως άμεσα με τη συνδρομή βέβαια πάντα και του Ιατρικού Συλλόγου και όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας έχουμε πολύ καλή συνεργασία για να λύνουμε τέτοιες καταστάσεις που είναι ανθρώπινα. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εφημερίες τους. Έχω να πω λοιπόν ότι πράγματι με τη συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου και με την βέβαια την συνδρομή και του Περιφερειάρχη και τη δική μου μπορέσαμε και δώσαμε αυτή τη λύση η οποία πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για τους πολίτες εδώ της Κοζάνης. Να πούμε κάτι ότι αυτή τη στιγμή επειδή και το νοσοκομείο των Γρεβενών και το νοσοκομείο της Φλόρινας έχουν τεράστια προβλήματα στο στελεχειακό δυναμικό και όπως γνωρίζετε είναι και καθαρά θέμα στελεχών αλλά και καθαρά θέμα γεγονότων από πλευράς κάποιων συναδέλφων οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας λόγω και βεβαίως της ηλικίας τους. Η Φλόρινα, το νοσοκομείο της Φλόρινας δεν έχει μευτικό γυναικολογικό, το ίδιο δεν λειτουργεί δηλαδή όπως πρέπει να λειτουργεί, το ίδιο ισχύει και για το νοσοκομείο των Γρεβενών, άρα μένει ένα νοσοκομείο της Καστοριάς και τα δικά μας εδώ τα νοσοκομεία, το Μαμάτσιο και το Ποδοσάκιο. Έπρεπε λοιπόν ήδη από καιρό, ήδη είχαμε δώσει εμείς και τις δικές μας προτάσεις, που βέβαια η πρώτη στην πρόταση είναι οι αρμοδιότητες για να επιλύονται τέτοια προβλήματα είναι, πρέπει να δοθούν πάντα στην περιφερειακή αρχή για να μπορεί να δίνει άμεσα τις λύσεις. Δώσαμε τις προτάσεις ώστε να προκηρυχθούν επικουρικοί γιατροί για αυτές τις υποστελεχωμένες θέσεις, είτε είναι παιδίατροι, είτε είναι γυναικολόγοι, είτε είναι ορθοπαιδικοί. Σε αυτό το θέμα γνωστό είναι ότι πήραμε μόνο 5 επικουρικούς γιατρούς, δυστυχώς, από τους 30 που ζητήσαμε. Αυτό βέβαια είναι ευθύνη καθαρά του Υπουργείου Υγείας, του κ. Βορύδη, και πιστεύω οι πολίτες να δείξουν αυτόν τον θυμό που έχουν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα υγείας, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Και πιστεύω ότι και σε άλλους χώρους, όχι τόσο πολύ, αλλά κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε παραμυθόριες περιοχές όπως είναι τα νησιά, το πρόβλημα της υγείας και της στελέχωσης είναι τεράστιο. Κοιτάξτε, δείτε, όταν μια γυναικολογική κλινική δεν εφημερεύει, φυσικά. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς έχουμε ως αρχή, το είπαμε αυτό, ότι όλες οι κλινικές πρέπει να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες που πρέπει για τον κάθε πολίτη. Ενδιαφερόμαστε πάντα για την υγεία του πολίτη και αυτό είναι το σημαντικότερο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε τις μπροστά στο μέλλον. Έχουμε ήδη τον υγειονομικό σχεδιασμό. Υπάρχει νέος υγειονομικός σχεδιασμός που δεν έχει γίνει ποτέ στη Δυτική Μακεδονία για να μπορέσει να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί το κάθε νοσοκομείο. Και ειδικά οι ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως είναι καρδιολογική, παθολογική, παιδιατρική και φυσικά και η γυναικολογική. Για να μην κλείσει η μευτική γυναικολογική της Κοζάνης. Βεβαίως. Να είναι δηλαδή και οι δύο κλινικές ταυτόχρονα λειτουργήσιμες. Ένα γιατρό ψάχναμε. Ουσιαστικά ψάχναμε ένα γιατρό και αν όχι ένα γιατρό, τουλάχιστον δύο. Γιατί ξέρετε, είναι 6-7 εφημερίες για να κάνει κάποιος, δεν είναι και εύκολο πράγμα.